καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην έκθεση του φοιτητικού μας φεστιβάλ. Φέτος επιλέξαμε τον σοσιαλισμό με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και γενικά το φεστιβάλ μας που μιλάει για το ΚΚΕ με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, επιλέξαμε ακριβώς την πρόταση που έχουμε. Ξεκινάμε προφανώς με το σύστημα στο οποίο ζούμε. Μιλάμε ότι είναι μια σάπια κοινωνία, ότι προβάλλει φανερά κάθε μέρα όλο η βασική αντίφαση του καπιταλισμού, που είναι ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας εργάζεται για να παραχθεί ο πλούτος, αλλά εν τέλει αυτόν τον πλούτο το κερδίζουν λίγοι, ότι η σημερινή κοινωνία είναι χωρισμένη σε δύο τάξεις. Προφανώς όλα τα δεινά που βλέπουμε σήμερα, την ακρίβεια, τον πόλεμο, προέρχονται από αυτή την αντίθεση. Και προφανώς εμείς δεν βασιζόμαστε σε αυτό, αλλά βασιζόμαστε στη λύση, που ποια ακριβώς είναι. Είναι η επόμενη κοινωνία, είναι η κοινωνία στην οποία προτείνει το ΚΚΕ, η εξουσία της εργατικής τάξης, η δικτατορία του προλεταριάτου, που ακριβώς και στα επόμενα ταμπλό εξηγούμε πώς αυτό θα γίνει. Δηλαδή, το βασικό ερώτημα σε ένα νέο σήμερα είναι αν μπορεί να αλλάξει αυτή η κοινωνία μέσω του κοινοβουλίου. Εμείς απαντάμε ξεκάθαρα και το δείχνουμε ότι ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτό το βίαιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το βάρβαρο, είναι μέσω μιας επανάστασης. Όταν η εργατική τάξη, με την πρωτοπορία της στο κόμμα, το ΚΚΕ, θα καταλάβει την εξουσία, θα τη στερήσει δηλαδή, θα καταστρέψει τους αστικούς θεσμούς και θα δημιουργήσει δικούς της. Και προφανώς αυτή η κοινωνία μπορεί να πετύχει στην Ελλάδα, είναι οι υλικές προϋποθέσεις για να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, η κοινωνία στην οποία προτείνουμε. Όπως βλέπουμε το παράδειγμα των πετρελαίων Καβάλα στη Λάρκο που τώρα κλείνει, δηλαδή ότι η χώρα μας είναι πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, ότι έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και υποδομές, έχει ερευνητικό επιστημονικό προσωπικό ικανό να τις φέρει εις πέρας και να αναπτυχθούν ακόμη παραπάνω. Προφανώς αυτή η κοινωνία στο κέντρο της έχει την ικανοποίηση των όλο και πιο διευρυμένων αναγκών της εργατικής τάξης και των σύμμαχων λαϊκών στρωμάτων. Βλέπουμε δηλαδή πώς γίνεται σήμερα που δημιουργούνται εδώ πέρα στο ίδιο το πανεπιστήμιο όμως το απειθεί τα drones και πώς θα γίνεται στο σοσιαλισμό, δηλαδή ότι θα είναι ολόκληρη η μόρφωση, ότι η υγεία που σήμερα βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται σαν εμπόρευμα δεν θα είναι πλέον αυτό και θα είναι το δημόσιο κοινωνικό αγαθόν. Βλέπουμε ότι θα υπάρχουν εστιατόρια σε κάθε χώρο, δηλαδή δίνουμε αναλυτικά πώς θα καλύπτονται οι δικές μας ανάγκες σε αυτό που προτείνουμε. Και μετά είναι ότι βασικός κανόνας αυτής της κοινωνίας είναι ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός πάνω στην παραγωγή, δηλαδή πώς οι άνθρωποι μεταξύ τους θα συμβάλλουν στο να κινήσουν αυτά τα γρανάζια αυτής της κοινωνίας, της νέας κοινωνίας, πώς θα μπουν στην παραγωγή, δηλαδή πώς θα ξεκινήσει η παραγωγή, τα μέσα παραγωγής, πώς θα πάρουν μπρος, για ποιον λόγο. Εμείς λέμε ότι ο κεντρικός σχεδιασμός λύνει όλα τα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα η αναρχία της παραγωγής σε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, ότι θα λύσει και θα ικανοποιήσει, όπως και πριν, όλες τις ανάγκες μας. Βασική αρχή επίσης αυτής της νέας κοινωνίας θα είναι ο εργατικός έλεγχος, η εργατική εξουσία. Δηλαδή τι, ότι οι εργάτες μέσα από τα συμβούλια τους, μέσα από τα εργατικά τους συμβούλια θα παίρνουν αποφάσεις, θα συγκροτούνται αυτά τα εργατικά συμβούλια σε περιφερειακά συμβούλια και αυτό θα είναι το όργανο εργατικής εξουσίας. Έτσι θα δομείται δηλαδή η εργατική εξουσία στην Ελλάδα. Το θεμέλιό της είναι η παραγωγική μονάδα, δηλαδή θα συγκροτείται πλέον στον τόπο που παράγεται όλος ο πλούτος. Η δομή οργάνων εξουσίας περιλαμβάνει αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή το Εργατικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό και το Νότιο Όργανο Εργατικής Εξουσίας, που έχει στην ευθύνη του τη διεκπαιρέωση του κεντρικού σχεδιασμού πάνω στην παραγωγή και την κατανομή των αγαθών και των μέσων παραγωγής ανάλογα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Προφανώς αυτή η μορφή δικτατορίας του προλεταριάτου εκφράζει μια νοτέρου τύπου δημοκρατία που όλοι οι εργάτες πραγματικά θα μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους, θα συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στην εκλογή παραπάνω οργάνων, στους εκπροσώπους τους στα παραπάνω όργανα. Για να πετύχει όλα αυτά χρειάζεται η οργανωμένη πρωτοπορία της εργατικής τάξης, το πιο συνείδητο κομμάτι της, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα σε κάθε χώρα, συγκεκριμένα το ΚΚΕ εδώ πέρα στην Ελλάδα, που είναι πραγματικά ο νους, καρδιά και οργανωτής της εργατικής τάξης. Και βλέπουμε διάφορα παραδείγματα, το πώς δηλαδή εκφράζεται αυτό.
βλέπουμε την πορεία στη Ρώσικη πρεσβεία τώρα με τον Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το 21ο συνέδριο, τα συνθήματα ενάντια στην εμπλοκή μας στον πόλεμο, στην περαιτέρω εμπλοκή μας στον πόλεμο. Βλέπουμε τη σύλληψη των απεργών στις 6 Απρίλη, τον μπλόκο που διοργανώσαμε ενάντια στα νατοϊκά τρένα και την πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, την πορεία στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, την ημέρα που κατέβηκε από το Κρεμλίνο η κόκκινη σημαία, που καλούσαμε τον κόσμο να την κρατήσει ψηλά, ακόμη και αν κατέβηκε από το Κρεμλίνο. Και αυτό εκφράζει, και με αυτό θα πετύχουμε, με την οργάνωση στην οργανωμένη πρωτοπορία, με τη συσπήρωση σε αυτήν, θα πετύχουμε αυτό για το οποίο παλεύουμε, την κοινωνία του σοσιαλισμού κομμουνισμού.